παρουσίαση ελληνικής πρότασης, παρουσίαση σημείων επιπρόσθετων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι και έκφραση, ας πούμε, της πεντάδας, κύριε Παπαδημούλη. Πώς εκτιμάτε αυτή την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, γιατί η διαφωνία παραμένει. Είναι φανερό. Είναι φανερό ότι παραμένουν διαφορές, παρά το ότι έχουν σημειωθεί ισχυρές συγκλήσεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με τη δήλωσή του χτες μετά το τέλος αυτής της συνάντησης έδωσε την εικόνα των πραγμάτων. Τι θέλει η ελληνική κυβέρνηση? Ναι. Θέλει συμφωνία, ρεαλιστική, βιώσιμη. Τι δεν μπορεί να αποδεχθεί? Έδωσε δύο παραδείγματα. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα είναι καταστροφή και για την ελληνική κοινωνία και τα φτωχά νοικοκυριά και τα μεσαία νοικοκυριά, και για την ηλεκτρική βιομηχανία που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Αλλά το κλείσιμο της δήλωσής του ήταν ότι συνεχίζει τη συζήτηση και είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Πώς μπορεί να υπάρξει συμφωνία? Γιατί εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Ακριβώς, ακριβώς. Με την μέθοδο των αμοιβαίων υποχωρήσεων. Δεν μπορεί να υποχωρεί μόνο η πλευρά η ελληνική επειδή είναι πιο αδύνατη. Και γιατί πιστεύω ότι τελικά αυτό θα γίνει? Γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξουν υποχωρήσεις και από την άλλη πλευρά? Διότι το κόστος μιας μη συμφωνίας έχει υπολογιστεί από τους δανειστές μας στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ η διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές για το πρωτογενές πλεόνασμα ή για το ΦΠΑ κτλ. Είναι 1 δις, 1,5 δις. Ποιος λογικός άνθρωπος, την ώρα που πιέζει μέχρι και ο Ιαπωνέζος τραπεζίτης, ο Ομπάμα, η Ρωσία, οι πάντες, βρείτε τα με αμοιβές υποχωρήσεις. Ποιος λογικός άνθρωπος θα πει βάλτε φωτιά στα τόπια? Άρα εκτίμηση ότι πάμε για συμφωνία, η δική σας. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή την ώρα είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη του Τσίπρα, που παλεύει με την εντολή της κυβέρνησης και με τη στήριξη του ελληνικού λαού για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αυτό όχι τώρα, συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Το ακούω τώρα, κύριε Παπαδημούλη, επειδή είστε και έμπειρος, το ακούω ως μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος αυτό. Η στήριξη του Τσίπρα, αν στηρίζεται από την ελληνική κοινωνία κτλ., κάποιοι δεν το στηρίζουν στο εσωτερικό του κόμματος. Είναι μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατά τη γνώμη μου, είναι μήνυμα και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι έχουμε όλο τον καιρό να κάνουμε την κριτική, να τσακωθούμε, να ανεβάσουμε τους τόνους, να επιδιώξουν να κερδίσουν κάποιες ψήφους γιατί πάνε και χάλια στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι αυτή η ώρα. Αυτή την ώρα, νομίζω, που είναι η κορύφωση μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, χρειάζεται ευθύνη, σοβαρότητα, διάλογος και... Και μετρημένα λόγια. Κύριε Παπαδημούλη, η κυβέρνηση δεν έχει αντιπολίτευση. Υπάρχει κόμμα που λέει ό,τι και να φέρετε θα το ψηφίσουμε. Υπάρχουν τα άλλα δύο κόμματα που σας λένε κάντε τη συμφωνία να τελειώνουμε, γιατί η χώρα μπαίνει σε δύσκολη περίοδο όσο αργούμε. Ποιος σας αντιπολιτεύεται? Η πραγματική αντιπολίτευση έρχεται από το εσωτερικό σας, από δυνάμεις που λένε ρήξη. Να σας πω, επειδή με γαργαλάτε. Ναι. Ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει 15% στις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ έχει 3% στις δημοσκοπήσεις, την κυριότερη αντιπολίτευση μέσα στη χώρα η Ελλάδα την έχει από αρκετά δελτία μεγάλων ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών. Δεν ψηφίζουν, κύριε Παπαδημούλη. Προσπαθούν να επηρεάσουν επί ματέω. Μα δεν ψηφίζουν όμως αυτά. Μα εδώ βγαίνουν οι δικοί σας και σας κάνουν αντιπολίτευση. Από το κόμμα σας, κύριε Παπαδημούλη, και απειλούν ότι δεν το ψηφίσουν. Να σας απαντήσω με μια δημοσκόπηση. Γιατί μου λέτε πάλι τα ίδια. Δημοσκόπηση. Ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων πολιτών για τη στάση των περισσότερων ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης απέναντι στην κυβέρνηση? Οι μισοί Έλληνες πιστεύουν ότι είναι εχθρικοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ καθένας, να υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εγώ αυτό που θέλω τώρα να πω είναι το εξής. Καθένας έχει την άποψή του. Ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση συγκροτήθηκε με μια εντολή. Δύσκολη εντολή. Να πετύχουμε μια συμφωνία που να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά να μας δώσει τη δυνατότητα να ανασάνουμε και να αναπτυχθούμε. Και στο πλαίσιο των δικών σας... Αν ήταν να υπογράψουμε μια συμφωνία ό,τι να είναι, θα την είχαμε υπογράψει μια εβδομάδα. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι μετά από ένα χρόνο να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, μικρότερη ενέργεια. Και να σας πω και μια αισιόδοξη πλευρά μέσα στη γενική μαυρίλα. Το γεγονός ότι την ώρα που έχουν παγώσει τα πάντα, κανείς δεν πληρώνει κανένα, κανείς δεν παραγγέλει, όλοι αναστέλνουν οποιαδήποτε κίνηση θέλουν να κάνουν στην οικονομία, έχει παγώσει, λόγω της αβεβαιότητας κτλ.
Το γεγονός ότι η ύφεση ήταν το πρώτο τρίμηνο μόνο 0,2%, ξέρετε τι σημαίνει, ένα γκριμένο αναπτυξιακό δυναμισμό για την οικονομία. Είναι έτοιμος, λέτε, που να φανεί. Αν υπάρξει συμφωνία, έτσι όπως την επιδιώκουμε ή περίπου έτσι όπως την επιδιώκουμε, τότε... Θα εκτιναχθεί, λέτε. Βεβαίως. Και να σας πω γιατί. Διότι θα πει όλος ο κόσμος, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και οι επενδυτές του εξωτερικού και κράτη που σκέφτονται να κάνουν συμφωνίες με την Ελλάδα. Αλλά απαντάτε στο ερώτημα, κύριε Βαδημούλη. Να τελειώσει τη φράση μου, κύριε Οικονόμου. Αν δεν υπήρξε Brexit τώρα, δεν θα υπάρξει ποτέ. Και επειδή αυτή η χώρα έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, το ζητούμενο είναι ένα σχέδιο που να επιτρέπει στη χώρα να αναπτυχθεί. Και να πω και κάτι ακόμη, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ΦΠΑ. Και κλείνω με αυτό. Θα πούμε και για τα πιο ειδικά ματέρια. Ο ΦΠΑ που πληρώνουν οι καταναλωτές κάθε χρόνο και δεν εισπράτεται από το Δημόσιο Ταμείο, ξέρετε πόσο είναι, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βελτιώσουμε κατά 20% την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, δεν το δέχονται οι άλλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Και εκεί ακριβώς είναι, που εμείς λέμε θέλουμε και τεχνική βοήθεια. Αυτή τη βοήθεια που τους κάρφωσε ο Ισόμπλε τους προηγούμενους, ότι τους την έδιναν και δεν την ήθελαν οι προηγούμενοι, εμείς τη ζητούμε. Ναι, αλλά το ερώτημα ήταν του Βασίλη, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν εάν αυτή η συμφωνία, που θα είναι κάτι ανάμεσα στο δικό μας σχέδιο και στον δανειστών. Άρα θα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που παρουσιάσαμε εμείς. Αν αυτή η συμφωνία περνάει από το κόμμα σας. Γιατί αυτό είναι το κλειδί τώρα. Εμείς όλοι θέλουμε συμφωνία. Και τα κανάλια τα οποία μέμφεστε επίσης στηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και στηρίζουν τη συμφωνία. Άρα είναι με την πλευρά του Πρωθυπουργού. Επομένως, πάμε παρακάτω και να δούμε, κύριε Παπαδημούλη. Να δούμε, κύριε Παπαδημούλη, αν αυτή η συμφωνία περνάει από το κόμμα σας. Ωραία, να σας απαντήσω. Τα ούλια άρχισαν στο κόμμα σας. Να προσπεράσω τη θερμή στήριξη του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης από τα κανάλια. Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στη συζήτησή μας. Και να σταθώ στο εξής. Αν αυτή τη στιγμή προέχει να επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία που να μας επιτρέψει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί, στον ελληνικό λαό να αναστάνει, να πει βάζουμε φρένο στον κατήφορο. Εάν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, διότι αυτό είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή, δεν είναι δεδομένο. Ελλάδα, γιατί υπάρχει και το αν δεν επιτευχθεί, έτσι, λοιπόν, αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και εισηγηθεί ο Τσίπρας και η κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι να τη στηρίξουμε, τότε νομίζω ότι αυτή η συμφωνία θα εγκριθεί από τη Βουλή, θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη δεδηλωμένη κυβερνητική πλειοψηφία, διότι δεν βλέπω κανένα κορυφαίο στέλεχος, καμία πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα από τα συγκυβερνώντα κόμματα, να έχει τη διάθεση να ρίξει την κυβέρνηση, να τραβήξει το χαλί κατά από τα πόδια του Τσίπρα, να σπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι ποντάρουν στην πτώση της κυβέρνησης, στη ρήξη και στη σύντομη αριστερή παρένθεση μιας κυβέρνησης που έχει μόνο ζωή 4 μηνών, μας μένουν άλλοι 44 μήνες, θα διαψευστούν παταγωδώς. Είναι όνειρα θερινής νυχτός. Όσοι ποντάρουν σε αυτό θα γεράσουν περιμένοντας. Το ζητούμενο είναι να πετύχουν μια καλή συμφωνία. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη, να δούμε και τη δική σας εκτίμηση και αν θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά που είπε ο κ. Παπαδημούλης. Κοιτάξτε. Ελάτε. Οι συζητήσεις αυτή την ώρα γίνονται με δύο παραδοχές. Ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον οι περισσότεροι στην Ευρώπη, πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη για λόγους γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς. Και η Ελλάδα το πιστεύει. Υπάρχουν και αυτοί. Ναι, υπάρχουν και αυτοί στην Ευρώπη που πιστεύουν το αντίθετο. Μας έχουν βαρεθεί και λένε οι Πορτογάλοι πέτυχαν, οι Ιρλανδοί πέτυχαν. Αυτοί τι κάνουν επιτέλους οι Έλληνες. Και υπάρχει και επίσης η πλευρά της Ευρωζώνης που λέει. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει επώδυνες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και σου λέει αν η Ελλάδα πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση και μάλιστα με τα λεφτά μας, εμείς οι υπόλοιπες κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωζώνης δεν στεκόμαστε. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στη μέση. Ούτε η μια πλευρά μπορεί να πάει στα άκρα, ούτε η άλλη. Ούτε εμείς πρέπει να υπερεκτιμούμε το γεωστρατηγικό παράγοντα, διότι με αυτόν τον τρόπο η Αίγυπτος, ας πούμε, με τα στενά του Σουέζ ή η Εμένη, θα ήταν υπερδυνάμεις παγκόσμιες. Έτσι. Όλα αυτά έχουν μια σχετική αξία. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω πρέπει να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση. Τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη ένα παρελθόν, το οποίο αποτυπώνεται στις 20 Φεβρουαρίου. Στις 20 Φεβρουαρίου, ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι κρατήσαμε το